το οικόπεδο με τις τσουκνίδες. Μιαν από τις ανήλιαγες μέρες εκείνου του χειμώνα, ένα πρωί Σαββάτου, σωρός αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες εζώσανε το μικρό συνοικισμό του Λευτέρη με τα τρύπια τενεκεδένια παράθυρα και τα βλάκια των οχετών στο δρόμο. Και φωνές άγριες βγάνοντας εκατεβήκανε άνθρωποι με χυμένη την όψη στο μολύβι και τα μαλλιά ολόησα ίδιο άχερο. Προστάζοντας να συναχτούν οι άντρες όλοι στο οικόπεδο με τις τσουκνίδες. Και ήταν αρματωμένοι από πάνω ως κάτω με τις μπούκες χαμηλά στραμμένες κατά τον μπουλούκι. Και μεγάλος φόβος έπιανε τα παιδιά επειδή τύχαινε σχεδόν όλα να κατέχουνε κάποιο μυστικό στην τσέπη ή στην ψυχή τους. Αλλά τρόπος άλλος δεν ήτανε. Και χρέος την ανάγκη κάνοντας λάβανε θέση στη γραμμή και οι άνθρωποι με το μολύβι στην όψη, το άχερο στα μαλλιά και τα κοντά μαύρα ποδήματα ξετυλίξανε γύρω τους το σειρματό πλέγμα και κόψανε στα δυο τα σύγνεφα όσο που το χιονόνερο άρχισε να πέφτει και τα σαγόνια με κόπο κρατούσανε τα δόντια στη θέση τους μήπως τους φύγουν ή σπάσουνε. Τότε απ' άλλο μέρος φάνηκε αργά βαδίζοντας να έρχεται αυτός με το σβησμένο πρόσωπο που σήκωνε το δάχτυλο και οι ώρες ανατρίχιαζαν στο μεγάλο ρολόι των αγγέλων. Και σε όποιον λάχαινε να σταθεί μπροστά ευθύς οι άλλοι τον αρπάζανε από τα μαλλιά και τον εσούρνανε χάμου πατώντας τον. Ως πέφτασε κάποτε η στιγμή να σταθεί και μπροστά στο Λευτέρι. Αλλά εκείνος δεν σάλεψε. Σήκωσε μόνο αργά τα μάτια του και τα πήγε με μιας τόσο μακριά. Μακριά, μέσα στο μέλλον του, που ο άλλος ένιωσε το σκούντιμα και έγειρε πίσω με κίνδυνο να πέσει. Και σκυλιάζοντας έκανε να ανασηκώσει το μαύρο του πανί να του φτύσει κατάμουτρα. Μα πάλι ο Λευτέρης δεν σάλεψε. Πάνω σε εκείνη τη στιγμή ο μεγάλος ξένος, αυτός που ακολουθούσε με τα τρία συρρίτια στο γιακά, στηρίζοντας στη μέση τα χέρια του, κάχασε. «Ορίστε», είπε, «ορίστε οι άνθρωποι που θέλουν, λέει, να αλλάξουν την πορεία του κόσμου». Και μη γνωρίζοντας ότι έλεγε την αλήθεια ο δυστυχής, κατά πρόσωπο τρεις φορές το κατάφερε το μαστίγιο. Αλλά τρίτη φορά ο Λευτέρης δεν σάλεψε. Τότε, τυφλός από τη λίγη πέραση που είχε η δύναμη στα χέρια του ο άλλος, μη γνωρίζοντας τι πράττει, τράβηξε το περίστροφο και του το βρόντιξε σύριζα στο δεξί του αυτί. Και πολύ τρομάξανε τα παιδιά και οι άνθρωποι με το μολύβι στην όψη και το άχερο στα μαλλιά και τα κοντά μαύρα ποδήματα κέρωσαν. Επειδή πήγανε και ήρθανε γύρω τα χαμόσπιτα και σε πολλές μεριές το πισόχαρτο έπεσε και φανήκανε μακριά, πίσω από τον ήλιο, οι γυναίκες να κλαίνε γονατιστές πάνω σε ένα έρμο οικόπεδο γεμάτο τσουκνίδες και μαύρα πηχτά αίματα. Ενώ σήμαινε 12 ακριβώς το μεγάλο ρολόι των αγγέλων. Thank you.
σήμερο μοιάζε να στέκει σαν αμάξι γερικό στην ανηφοριά. Κάθε από μεσήμερο στο κρυφό μας στέκει πίσω από το μαγερικό του Ρελιβοριά. Κι όλα μοιάζαν ουρανός και ψωμί σπιτίσιο. Κι όλα μοιάζαν ουρανός και γλυκό, γλυκό ψωμί. Γνώριζες τα βήματα ξεκρινά τους ήχους και μπογιές τιμάζαμε με σβηστή φωνή. Τις βραδιές συνθήματα γράφαμε στους τοίχους. Πέφταμε φωνάζοντας κάτω οι Γερμανοί. Κι όλα μοιάζαν ουρανός και ψωμί σπιτί. Κι όλα μοιάζαν ουρανός και γλυκό, γλυκό ψωμί. Μαζίλεψαν στα χλωρά σου μάτια που γιωμάνε τα πόβραδο γλυκά πρωινή. Ήρθαν και βασίλεψαν τα βαθιά σου μάτια κάποιο Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Κι όλα γίναν κεραυνός πελαγίσια αλμύνα. Όλα γίναν κεραυνός και πικρό, πικρό ψωμί.